συνεχίζουν τα τακτικά θέματα. Θέμα πρώτο τακτικό. Συνέχιση των εργασιών της μελέτης αναθεώρηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Αλήμου. Ο λόγος στην κυρία Δουδονή. Η αναθεώρηση του γενικού πολεοδομικού σχεδίου είναι ένα πολύ σημαντικό και αναπτυξιακό έργο για την πόλη. Με αυτό γίνεται καταγραφή των χρήσεων γης και των δραστηριοτήτων της πόλης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Από το ιστορικό της εισήγησης που σας έχει αποσταλεί, φαίνεται ότι η μελέτη αυτή απαρτίζεται από δύο στάδια, από την πρώτη φάση και από τη δεύτερη φάση. Μέχρι στιγμής έχει περιοθεί η πρώτη φάση της μελέτης αυτής και ο ανάδοχος έχει προβεί σε διακοπή των εργασιών αυτής. Έτσι σήμερα, προκειμένου να προβούμε στη συνέχιση της μελέτης και μετάβαση στο δεύτερο στάδιο αυτής, καλούμαστε να αποφασίσουμε τη συνέχιση των εργασιών της μελέτης. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι για να προβούμε στη δεύτερη φάση, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες ενέργειες. Ο ανάδοχος θα κληθεί να έρθει στην ποιότητα ζωής, να παρουσιάσει το μέχρι σήμερα έργο του και κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει συζήτηση για το τι έχει αποφασίσει. Επίσης, θα κληθούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε με βάση ποιου νόμου θα προχωρήσει ο καθορισμός των χρήσεων γης. Θα είναι με τον προηγούμενο νόμο ή με τον καινούργιο νόμο, τον οποίο ψηφίστηκε τώρα τον Ιούνιο το 4269 του 2014. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος. Α, κυρία Πελιά. Ένα λεπτάκι. Κύριε Κλαβιανέ, θα αποχωρήσετε. Ναι. Ο κύριος Κλαβιανός αποχωρεί. Κυρία Πελιά. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε γιατί από τη στιγμή που χρηματοδοτείτε το έργο από το Πράσινο Ταμείο, διαβάζουμε ότι διακόπησαν οι εργασίες λόγω μη εξόπλησης του λογαριασμού. Δεν το θυμάμαι αυτό, δεν ξέρω αν ήταν. Ο κύριος Νικολάου αποχωρεί. Καλύτερα ο κύριος Βρύνιος, ο οποίος το γνωρίζει. Θέλετε να μιλήσετε, κύριο Φανέ. Ο κύριος Ορφανός. Όταν ξεκινήσαμε, μια απάντηση πριν τοποθετηθώ, δεν υπήρχε το Πράσινο Ταμείο τότε. Μετά μπήκαμε στο Πράσινο Ταμείο, προσπαθήσαμε και υπήρχε ένα μεγάλο κόστος. Και όταν ξεκινήσαμε, δεν υπήρχε και τα λεφτά, είχαμε προβλήματα στη χρηματοδότηση πραγματικά του αναγκαίου αυτού εγχειρήματος που κάναμε για το γενικό πολεοδομικό της πόλης μας. Για μας ήταν μια προτεραιότητα η οποία άργησε. Είχαμε καθυστερήσει, εκτός από το οικονομικό υπήρχαν και άλλα προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να τα συζητήσουμε κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά και με το θέμα που δημιουργείται στους τράχονες, να συνεχίσω την τοποθέτησή μου, έτσι, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, με το θέμα που δημιουργείται τώρα στους τράχονες, δυσκολεύει περισσότερο και είναι πιο αναγκαίο να προχωρήσει ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός της πόλης μας. Υπήρχαν αντιρρήσεις, υπήρχαν διάφορες απόψεις. Και εδώ θέλω να τονίσω την αναγκαιότητα και πραγματικά θα πρέπει η διοίκηση να δημιουργήσει την Πολεοδομική Επιτροπή. Δεν μπορεί να προχωρήσει αυτή ο σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, χωρίς τις απόψεις όλων των παρατάξεων. Και πραγματικά εκεί θα πρέπει οι παρατάξεις να καταθέσουν τις απόψεις τους και μετά να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Αντιδήμαρχε. Δηλαδή, χωρίς τις απόψεις των παράταξεων, και εμείς το κάναμε αυτό και είναι αναγκαίο, όχι το κάναμε. Θα πρέπει να υποθούν όλες οι απόψεις, να εγκριθούν από την, όπως είπα, από την ποιότητα ζωής και πραγματικά μπαίνει και η ποιότητα ζωής τώρα που δεν την είχαμε περάσει εμείς από την ποιότητα ζωής, σε αυτήν η αλήθεια. Όμως, τυπικά πρέπει, έστω και τυπικά πρέπει να περάσει. Λοιπόν, για μας είναι αναγκαίο, πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί εκτός ότι είναι πιο αναγκαίο τώρα με τα προβλήματα που δημιουργούνται, όχι ότι δεν υπήρχαν, υπήρχαν προβλήματα από χρόνια. Θα πρέπει και για όλες τις περιοχές να ξέρει ο Δημότης σε τι χρήσεις και τι χρήσεις έχει η περιοχή που ζει. Λοιπόν, είναι αναγκαίο, έχουν περάσει πολλά χρόνια που δεν έχουμε
πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα, τα πολεοδομικά κέντρα που θα γίνουν. Λοιπόν, για μας είναι αναγκαίο και καλώς προχωρεί η διοίκηση σε αυτό το, σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ναι, κυρία Μπελιά. Παρακαλώ. Εμείς θα θέλαμε να τοποθετηθούμε κυρίως στην αναγκαιότητα συζήτησης αυτού του ζητήματος, αφού πρώτα συσταθεί η Πολεοδομική Επιτροπή. Δεν γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο να στερείται από ένα τόσο σημαντικό όργανο επιστημονικού που δίνει επιστημονικές συμβουλές. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να συσταθεί και νομίζουμε ότι κατόπιν θα έπρεπε να φέρουμε σε συζήτηση αυτό το θέμα. Το δεύτερο που θα ζητήσω και θα το ζητήσουμε και εγγράφως ως ανωκάτω είναι ποιες είναι οι κατευθύνσεις που έδωσε η υπηρεσία όταν, πριν υπογραφεί η σύμβαση, όταν μπήκαμε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Και θα θέλαμε ηλεκτρονικά ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο αρχείο του Δήμου που αφορά τη μελέτη, για να μπορέσουμε σταδιακά να το προετοιμάσουμε, αφού θα το φέρετε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Κυρία Καμαρινού. Εμείς δεν διαφωνούμε. Ένα λεπτάκι να με την αναγκαιότητα. Δεν ακούγεστε, ένα λεπτό. Μιλάω μόνο αν είναι κόκκινο, αλλιώς δεν μιλάω. Έτσι, μπράβο. Δεν διαφωνούμε έτσι με την αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΓΑΜΑΠΣ, του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Το λευκό όμως αυτή τη φορά για μας είναι εδώ θέση αρχής, δηλαδή, και γι' αυτό και πρέπει να το αιτιολογήσω. Εμείς θέλουμε οι μελέτες και προτείνουμε και σταθερά το υποστηρίζουμε να γίνονται από κρατικούς φορείς. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι ο ανάδοχος και δεύτερον, αυτό δεν το κάνουμε με κάποια αιμονή κρατισμού. Είναι η φερεγγιότητα και η επιστημοσύνη που ζητάμε από τις αρχές. Και επίσης, ένα σχέδιο δεν αφορά μόνο τον άλμο, μόνο έναν δήμο. Γι' αυτό ζητάμε να υπάρχει κρατικός σχεδιασμός. Αφορά περιοχές με τις οποίες γειτονεύει και τη λογική. Με αυτή την έννοια, δεν θέλουμε να καταψηφίσουμε την ανάγκη ενός σχεδίου που, εν πάση περιπτώσει, σταμάτησε και πρέπει να προχωρήσει. Αλλά με αυτή την έννοια θα ψηφίσουμε λευκό. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριου Βρύνιου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Να κάνω 2-3 διευκρινήσεις πριν προχωρήσω. Όπως πολύ σωστά είπε η κυρία αντιδήμαρχος, έδωσε απλώς μια γενική ιδέα του πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα. Δεν έβαλε ούτε χρονοδιαγράμματα, ούτε ποιο είναι το πρώτο βήμα. Προφανώς και θα συζητηθεί στους φορείς, προφανώς και θα πρέπει να πάρει μια δημοσιότητα τέτοια όπου το οφείλει σαν γενικό πολεοδομικό. Απλώς είπαμε ποια είναι τα επόμενα στάδια. Επειδή έγινε μια ερώτηση γιατί σταμάτησε και πώς σταμάτησε και το Πράσινο Ταμείο. Όταν είχε ξεκινήσει η ανάθεση της μελέτης στο Γενικό Πολεοδομικό σε ένα πολύ αξιόλογο γραφείο, γι' αυτό έχω να απαντήσω για αυτό που ερώτησε η κυρία Καμαρινού, είχαμε την τύχη ο μελετητής να είναι από τους πιο αξιόλογους, γνωστούς. Ναι, ναι. Όχι, απλώς ο επιλεχτής μελετητής είναι από τους πιο αξιόλογους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο πεδίο. Το λένε τρίτοι, όχι εμείς. Πράγματι ξεκίνησε λοιπόν με πόρους και έσοδα του Δήμου. Κάποια στιγμή άνοιξε η δυνατότητα από το Πράσινο Ταμείο να πληρωθεί, μέχρι τότε δεν είχε πληρωθεί. Πληρώθηκε από το Πράσινο Ταμείο.
και ενώ βρισκόταν σε διακοπή εργασιών γιατί δεν είχε πληρωθεί, προφανώς θα έπρεπε να συνεχίσει. Επειδή το χρονικό διάστημα της πληρωμής ήταν λίγο πριν από τις εκλογές, συζητήθηκε και είπαμε θα συνεχίσουμε ακριβώς μετά το πέρας των εκλογών και, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως αποτελέσματος το Δημοτικό Συμβούλιο έτσι κι αλλιώς θα άλλαζε κάποια μορφή. Και γι' αυτό καλούμαστε τώρα να συνεχίσουμε, να προχωρήσουμε στη συνέχιση. Και ένα τελευταίο. Δεν είναι δεν επιβεβλημένο, είναι υποχρεωτικό. Τα γενικά πολεοδομικά πρέπει υποχρεωτικά να ψηφιστούν και να επικαιροποιηθούν σε όσους δήμους δεν έχουν ήδη επικαιροποιημένο γενικό πολεοδομικό. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε «Α, επιλέγουμε να μην το κάνουμε», είναι υποχρεωτικό. Αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι, αλλά στο επόμενο θέμα θα βάλω το κατάλογο. Παρακαλώ, κύριε Βελιανίδη. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχω καταλάβει ότι για να προχωρήσεις στη διαδικασία διαγωνισμού και σύμβασης, με κάποιο τρόπο έχεις εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Εκεί είναι η απορία μου, η απορία μας. Γιατί δεν πληρώθηκε, δεν είχαμε εξασφαλίσει τα χρήματα και μετά περάσουμε στο Πράσινο Ταμείο. Είναι μια γενικότερη απορία που αφορά και τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους. Πώς προχωράμε σε συμβάσεις έργων. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Φαρμό. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε είχαμε βάλει κάποιες προτεραιότητες εμείς, τώρα μιλάω σαν προηγούμενοι για να καταλάβετε τι γίνεται σαν δείξη. Στην πορεία βγήκαν άλλες προτεραιότητες μεγαλύτερης ανάγκης χρηματοδότησης. Λοιπόν, και εκεί μείναμε πίσω. Και ευτυχώς που βρέθηκε και το Πράσινο Ταμείο και πληρώσαμε τον άνθρωπο με καθυστέρηση, τον πληρώσαμε στην πρώτη φάση. Λοιπόν, όταν διοικείς, θα πρέπει σου τυχαίνει και κάποια πράγματα απρόπτα όταν τα οικονομικά των Δήμων μειώνονται συνεχώς. Αυτό έγινε, κυρία Βελιά. Μείναμε από λεφτά και γι' αυτό δεν προχώρησε και μεταγείτε τον ρυθμό. Σας ευχαριστώ. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Κυρία Βελιά, εδώ είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση αποτύπωσης πολιτικής βούλησης και προτεραιότητας που είναι ένα ζήτημα πολιτικό, είναι ένα ζήτημα ουσίας. Τι προκρίνει κάθε δημοτική αρχή ως πρώτη, δεύτερη, τρίτη προτεραιότητα κλπ. Εμείς λοιπόν, η δική μας δημοτική αρχή, η πρόοδος αυτής της μελέτης που είχε υπαγώσει για πολύ καιρό είναι πρώτης προτεραιότητας. Γιατί είναι ένα πολύ κεφαλαιόδες, σοβαρό ζήτημα, μπορεί να αποδειχθεί εργαλείο αυτή η μελέτη και μπορεί να διαμορφώσει τον χαρακτήρα και τη μορφή και την προσωπικότητα της περιοχής μας για τα επόμενα πολλά χρόνια. Με την έννοια αυτή λοιπόν, εγγράψαμε στο τεχνικό πρόγραμμα που παρακάτω θα συζητήσουμε, θα το έχετε ήδη δει φαντάζομαι, την ολοκλήρωση, όχι μόνο την εξακολούθηση, αλλά και την ολοκλήρωση της μελέτης, προβλέποντας το ποσό των 100.000 ευρώ, που είναι το υπόλοιπο ποσό που οφείλουμε και το οποίο όπως θα φαντάζομαι θα έχετε δει, το έχουμε εγγράψει από σάντα. Είναι δηλαδή χρήματα που ήδη οποτεδήποτε έχουμε. Αυτό λοιπόν, ξεκάθαρη εγγραφή του και βεβαίως και η απόφαση τώρα αυτή που θα λάβουμε, αλλά και η χρηματοδότηση, η πρόβλεψη χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ αποτυπώνει την ξεκάθαρη βούλησή μας να το προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις, αλλά όχι βιαστικά, χωρίς καθυστερήσεις, με το χρόνο που επιστημονικά και πολιτικά χρειάζεται για να γίνει και η επαφή με την κοινωνία, για να, να δούμε τι επιλογές έχουμε, για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που μπορεί να είναι τεκμηριωμένο και το καλύτερο δυνατό. Αυτό, στην καλύτερη περίπτωση, δηλαδή αν γίνει ράλι, εάν τρέξει, δεν μπορεί να είναι έτοιμο νωρίτερα από τις αρχές του 2016. Σε καμία περίπτωση. Μιλάμε για ένα χρόνο και συνεχούς συστηματικής δουλειάς. Η εκτίμησή μου είναι ότι πιθανόν θα χρειαστεί και περισσότερος χρόνος για να γίνει εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους φορείς, τις περιοχές, τους επιστήμονες κλπ. Σήμερα, επειδή κατάλαβα ότι μάλλον δεν ξέρω αν μπήκε ζήτημα αναβολής ή τέλος πάντων να μην αποφασίσουμε, σήμερα παίρνουμε την απόφαση ότι συνεχίζουμε τη διαδικασία. Δεν παίρνουμε επί της τεχνικής πολεοδομικής ουσίας κάποια απόφαση. Αυτό. Οι αποφάσεις και η διαδικασία που σας περιγράψει η κυρία Δήμαρχος θα είναι σύν το χρόνο, σε βάθος χρόνου, πάνω από ένα έτος. Ευχαριστώ. Εννοείται ότι σας καλούμε να το υπερψηφίζετε. Πολεοδομική δεν μας απαντήσετε, θα σας αφήσει. Θα σας αφήσει.
Ναι, κύριε Μέξα. Αν κατάλαβα καλά, είχαμε πληρώσει κάποια χρήματα και είχε γίνει κάποια μελέτη. Αυτή η μελέτη σε ποιο στάδιο βρίσκεται ή δεν έχουμε πληρώσει τίποτα και έμεινε έτσι? Λοιπόν, κύριε Μέξα, είχαμε αναθέσει μετά από διαγωνισμό σε ένα, το 2008 σε ένα γραφείο να εκπονήσει αυτή τη μελέτη. Ναι. Εκπώνησε ένα κομμάτι της μελέτης. Την πρώτη φάση. Αυτό το κομμάτι το έχουμε πληρώσει και το έχουμε πάρει αυτό? Αυτό το κομμάτι το έχουμε πληρώσει, είναι στη διάθεσή μας, το έχει και το γραφείο που το δουλεύει και αυτό το κομμάτι πληρώθηκε από το Πράσινο Ταμείο. Το υπόλοιπο, για να ολοκληρωθεί και να πληρωθεί, επειδή ο άνθρωπος, ο μελετητής δεν έχει πληρωθεί, εδώ και κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν έχει συνεχιστεί μελέτη και έχει παγώσει. Έχει γίνει διακοπή εργασιών. Εμείς λοιπόν εδώ παίρνουμε απόφαση ότι ξαναξεκινάμε, γίνεται επανέναξη της διαδικασίας, θα προχωρήσει η μελέτη και θα πληρωθεί με την πρόοδο και στο τέλος της διαδικασίας. Άρα λοιπόν, έχουμε πληρώσει και έχουμε παραλάβει ένα κομμάτι. Και πάμε τώρα για το επόμενο μέχρι να το τελειώσουμε. Μέχρι να το τελειώσουμε είναι 100.000. Τις έχουμε διασφαλίσει από 40, τα βάλαμε τα λεφτά εκεί και δεν τα πειράζουμε. Είναι για το κομμάτι αυτό για να τελειώσει. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Ναι. Έλα. Κατά. Λευκά. Ένα υπέρ, τρία λευκά. Ορίστε, για τους ΙΔΑΚ μιλάμε πάντα. Πρέπει λοιπόν να τους πληρώσουμε. Για να τους πληρώσουμε, πρέπει να εμφανίσουμε την οφειλή αυτή στον προϋπολογισμό. Γιατί δεν είχε ποτέ καταγραφεί, απεικονιστεί αυτή η οφειλή στον προϋπολογισμό. Ερχόμαστε τώρα να την απεικονίζουμε. Θα κάνουμε στο αμέσως επόμενο θέμα τροποποίηση προϋπολογισμού να συμπεριλαμβάνεται και αυτό και θα προχωρήσουμε να κόψουμε το ένταλμα για να πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών να πληρωθούν τα χρήματα αυτά στους εργαζόμενους. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα 13. 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου Οικονομικού έτους 2014. Έκτη έγκριση προς Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Ψηφίζουμε. Παρακαλώ, κύριε Παπανικολάου. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι την αναμόρφωση την υπογράφει ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Κονδύλης. Αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με τον νόμο, πρέπει να έχει την υπογραφή των οικονομικών υπηρεσιών ή κάνω λάθος? Έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Πέρασε από τις επιτροπές και λοιπά. Στην εισήγηση, όχι. Δεν είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να μην μπορεί να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έχω την αίσθηση ότι πρέπει να υπογράψει οικονομικές υπηρεσίες. Όχι. Εντάξει, okay. Η κυρία Καμαρινού. Εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ, παρά την πάγια τακτική μας σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Εδώ αφορά συγκεκριμένο ζήτημα, τη διεκδίκηση και τελικά την δικαίωση των εργαζόμενων. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να προτάξουμε το 17ο θέμα να αποδεσμευτούν από τις υπηρεσίες. Δεν πειράζει, οπότε, θέμα 17ο. Έγκριση της 7 κάθετος 2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με τίτλο «Κατάρτιση σχεδίου τεχνικού προγράμματος για το έτος 2015 Δήμου Αλίμου». Ο λόγος του κύριο Δήμαρχο. Θα είμαι εξαιρετικά σύντομος, γιατί νομίζω ότι μπορούμε συνοπτικά να περιγράψουμε τη φιλοσοφία του τεχνικού προγράμματος. Ναι. Του τεχνικού προγράμματος για το 2015. Και βεβαίως μετά είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση ή επισήμανση. Το τεχνικό πρόγραμμα του 2015, σχεδόν στο σύνολό του, είναι η συνέχεια του φετινού προγραμματισμού, δηλαδή του προγραμματισμού που ξεκινώντας τον Σεπτέμβριο φέτος υλοποίηση του προγράμματός μας και αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Δήμου, φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά από 2-3 αναμορφώσεις του τεχνικού προγράμματος κατέληξε να πάρει αυτή τη μορφή
που σήμερα έχει και που βεβαίως προχωράμε να υλοποιήσουμε το 2014, το 2015. Θέλω δηλαδή να πω ότι ενώ είναι συνεχιζόμενο σχεδόν στο σύνολό του, εντούτοις αποτυπώνει τον πολιτικό προγραμματισμό που καταρτήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια των τριών μηνών, τέταρτος είναι αυτός, που έχουμε την ευθύνη της διοίκησης του Δήμου. Είναι στηριγμένη η φιλοσοφία του τεχνικού προγράμματος σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η φροντίδα για την καθημερινότητα και την ποιότητα της ζωής στην πόλη. Επειδή τα χρήματα δεν είναι πολλά, λόγω των συνθηκών που όλοι γνωρίζουμε, θέλουμε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση. Και είπαμε ότι η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση είναι όχι να κάνουμε ένα μεγάλο έργο που θα μας απορροφήσει πάρα πολλά χρήματα, αλλά πολλές μικρές παρεμβάσεις γειτονιές που διευκολύνουν την καθημερινότητα στην πόλη, την κυκλοφορία, την ασφάλεια. Δηλαδή, να ασχοληθούμε με την διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων, των παιδικών χαρών, των χώρων άθλησης και πολιτισμού και να κάνουμε και κάποιες διαμορφώσεις σε χώρους που πρέπει η κυκλοφορία να γίνει ασφαλέστερη. Αυτή είναι η μία η κατεύθυνση, ο ένας πυλώνας της φιλοσοφίας του τεχνικού μας προγράμματος. Ο δεύτερος άξονας είναι η πρόοδος των μεγάλων ζητημάτων της πόλης μας. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό που ήδη κουβεντιάσαμε, δηλαδή την πρόοδο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού της μελέτης για ολόκληρο τον Άλυμο. Προαπαιτούμενα βέβαια για την κατάρτιση αυτού του σχεδιασμού είναι και κάποια επιμέρους μικροέργα, όπως είναι ας πούμε η μελέτη οριοθέτηση του ρεύματος τραχώνων. Δηλαδή υπάρχουν και παραφιάδες, δευτερεύοντα ζητήματα του ΓΟΠΟΣΟΥ και της διαδικασίας ένταξης του τμήματος τραχώνων, που ερχόμαστε και αυτά να προνοήσουμε, να τα προγραμματίσουμε για να τα έχουμε έτοιμα για το χρονικό εκείνο στάδιο που θα χρειαστεί να είναι και αυτά μες στο φάκελο. Επίσης έχουμε κατευθύνει κάποια χρήματα σε μελέτες που θα έρθουν να δώσουν λύση, ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε, λύση σε χρόνια προβλήματα. Ας πούμε έχουμε την μελέτη, την επικαιροποίηση μάλλον της μελέτης για το αντιπλημμυρικό της οδού Κανάρη. Όπως ξέρετε, πνίγεται ο κόσμος κάθε φορά στην Κανάρη που έχουμε έντονη βροχόπτωση. Χρειάζεται μια επικαιροποίηση της μελέτης για να μπορέσουμε τη συνεχεία να την υποβάλουμε στην περιφέρεια για να εκτελέσει, να υλοποιήσει το έργο. Η περιφέρεια έχει δείξει, και θέλω δημόσια να το πω, πολύ καλή διάθεση συνεργασίας. Η πολιτική αρχή της περιφέρειας, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι στο πλευρό μας. Ακούει τα προβλήματά μας, έχει προτεραιότητες που νομίζω και εγώ και η Δημοτική μας Αρχή ότι είναι σωστές, όπως είναι δηλαδή η αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, οι παρεμβάσεις για τη διασφάλιση των ρεμάτων και η αποκατάσταση μεγάλων ζημιών, όπως είναι για παράδειγμα η τρύπα που έχει ανοίξει στο κρυπίδωμα της παραλίας. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι η περιφέρεια θα μπορέσει να εντάξει στον σχεδιασμό της τη χρηματοδότηση κάποιων από αυτά τα έργα. Πάντως είναι θετική η πρώτη αντιμετώπιση που έχουμε για αυτά. Έτσι λοιπόν, κατευθύνουμε κάποια χρήματα στην κατάρτιση και επικαιροποίηση μελετών για τα έργα αυτά. Και ο τρίτος πυλώνας, ο τρίτος άξονας της, του σχεδιασμού μας για το τεχνικό πρόγραμμα είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Δηλαδή, έχουμε χρήματα για μελέτη για δημοτικό φωτισμό με λάμπες LED, κάτι που όπως έχουμε πει και το περιβάλλον βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται, πράγμα που σημαίνει ότι εξοικονομείται χρήμα για το Δημοτικό Ταμείο. Έχουμε συμπεριλάβει την αγορά κάποιου εξοπλισμού, νομίζω απεικονίζεται στο τεχνικό πρόγραμμα κάποιου εξοπλισμού, και έχουμε όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες και κάποιες προβλέψεις που δεν αποτυπώνονται σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα, αποτελεί όμως κομμάτι της φιλοσοφίας μας και έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό. Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε όταν θα έρθει η ώρα του προϋπολογισμού. Πάνω λοιπόν σε αυτούς τους τρεις άξονες, δηλαδή καθημερινότητα και ποιότητα ζωής στην πόλη και ειδικά ασφάλεια και
χώροι για τα παιδιά και για, για τους εφήβους, αλλά και όλες τις ηλικίες. Γιατί αν διαμορφώσεις κοινόχρηστους τους χώρους, μπορούν άνθρωποι των ηλικιών να τους αξιοποιήσουν. Δεύτερον, η πρόοδος των μεγάλων ζητημάτων της πόλης μας που δεν μπορεί να μένουν στάσιμα. Και τρίτον, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Σε αυτούς τους άξονες έχουμε διαμορφώσει ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν είναι πληθωρικό, είναι όμως πολύ ειλικρινές, πολύ στοχευμένο και πολύ, θα έλεγα, εφόσον μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε όλο και γίνεται να το υλοποιήσουμε όλο, πολύ λειτουργικό για την ανάγκη της καθημερινότητας στην πόλη. Αυτά που δεν αποτυπώνονται στο τεχνικό πρόγραμμα είναι κάποιες δράσεις και παρεμβάσεις ή και κάποια έργα που δεν αποτελούν δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Δήμο, θα υλοποιηθούν όμως στα γεωγραφικά πλαίσια του Δήμου από άλλους φορείς, σε συνεργασία βεβαίως και με το Δήμο μας. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η πετρογέφυρα της Λεωφόρου Ποσειδώνος. Έχω κάνει εκτεταμένη συνεργασία με τον μελετητή της γέφυρας και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, που επίσης έχει βήκον ους, ο Υπουργός Υποδομών, ο κύριος Χρυσοχοίδης, έχει δείξει διάθεση να προχωρήσει κάποια ζητήματα. Ένα από αυτό είναι η κατασκευή υπέργειας γέφυρας στον κόμβο Καλαμακίου και Ποσειδώνος. Αυτό δεν αποτυπώνεται στο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά είναι μια παρέμβαση που θα γίνει στην πόλη μας και που θα βελτιώσει πάρα πολύ την καθημερινότητα και την λειτουργικότητα της πόλης. Αυτά έχω να σας πω. Θέλω να επισημάνω ότι παρότι λέμε συνεχιζόμενα έργα από το 2014, οι πιο πολλές εγγραφές σχεδόν όλες είναι συνεχιζόμενες, εντούτοις πρόκειται για εγγραφές που δεν έχουν καν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Άρα μιλάμε για επιτυχίες συνεχιζόμενες δράσεις, πολύ λίγες, και οι περισσότερες μένει να προγραμματιστούν και να επιτύχουμε, κύριε Διευθυντά των Τεχνικών Υπηρεσιών, να επιτύχουμε την υλοποίησή τους μέσα στην τρέχουσα χρονιά, δηλαδή μέσα στην ερχόμενη χρονιά για να είμαι ακριβολόγος, μέσα στο 2015. Εάν και εφόσον μπορέσουμε όλο αυτό το προγραμματισμό να τον υλοποιήσουμε, η πόλη θα έχει σαφώς ανέβει ένα σκαλοπάτι όσον αφορά τις υποδομές, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την φιλικότητα προς τον πολίτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ορφανός. Η κυρία Καμαρίνου ερώτηση. Από ποιο φορέα είπατε για την γέφυρα, την υπέργεια. Από ποιο φορέα, πόσο εκεί, ποια ανάγκη πάει να καλύψει, πότε βγήκε αυτό. Ο κύριος Δήμαρχος. Θέλω μια ενημέρωση. Ναι, αυτό θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν θα είναι εντελώς όριμο για ενημέρωση και για συζήτηση. Πρόκειται για προγραμματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων. Αφορά, όσον αφορά την περιοχή μας, την κατασκευή δύο υπέργειων γεφυρών, μία στο Παλαιό Φάληρο και μία στον Άλυμο. Έχουν εξετάσει τα σημεία με τα ατυχήματα και όσον αφορά τους πεζούς επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος και έχει κατασταλάξει το Υπουργείο ότι ο πιο ενδεδειγμένος χώρος, ο πιο ενδεδειγμένος σημείο για να γίνει αυτή η γέφυρα, έπειτα από τη μελέτη αυτή που προηγήθηκε από το Υπουργείο, είναι ο κόμβος Καλαμακίου Ποσειδώνος. Εμείς είχαμε και μια σκέψη ότι θα μπορούσε να γίνει, και από ό,τι ξέρω και η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε την διασκέψη, και νομίζω το λέει η κοινή λογική, ότι θα μπορούσε να γίνει αυτή η γέφυρα στη διασταύρωση Αυξεντίου και Ποσειδώνος. Πλην όμως, εάν επιχειρήσουμε να μετακινήσουμε το σχεδιασμό και τη γέφυρα σε αυτή τη φάση, υπάρχει ο κίνδυνος να μην γίνει καθόλου το έργο, γιατί είναι επιδοτούμενο από το ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Αποδεχθήκαμε και τη θέση αυτή που δεν είναι άσχημη. Και που οπωσδήποτε έχοντας τέσσερα ασανσέρ, δηλαδή δύο από την κάθε πλευρά, και ένα σύγχρονο σχεδιασμό, με κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν και από την τεχνική μας υπηρεσία, δηλαδή να έχει μείγμα ψυχρού ασφαλτοτάπη την επίστρωσή της κλπ., πιστεύουμε ότι θα είναι μια γέφυρα που θα διευκολύνει την ένωση του αστικού ιστού με την παραλία. Όχι ότι θα λύσει πλήρως το πρόβλημα, γιατί το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο και πολύ πιο εκτεταμένο. Αλλά είναι μια πρώτη
μία πρώτη χρήσιμη υποδομή αυτή για τους πολίτες. Θέλετε να σας πω ότι είναι αίτημα. Είναι ένα αίτημα διαχρονικό πολλών ετών, πολλών δημοτικών αρχών. Είχαν δουλέψει όλες οι προηγούμενες διοικήσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, συνεπώς δεν είναι κάτι που ξαφνικά τώρα έρχεται. Είναι κάτι που ορίμαζε σε βάθος πολλών ετών και έχει φτάσει σήμερα σε ένα υψηλό βαθμό ωριμότητας. Σας ευχαριστώ. Εμείς επιφυλασσόμαστε με μια συνολική τοποθέτηση και για το θέμα της Ποσειδόνους, αλλά και πώς, τι ανάγκες πάει να καλύψει αυτό το έργο. Πραγματικές. Ευχαριστούμε, κυρία Καμαρινού. Κύριος Ορφανός. Λοιπόν, ξεκινώντας από, επειδή συζητήθηκε το θέμα της πεζογέφυρας, είναι μία έγκριση εδώ και 1,5 χρόνο που έχει καθυστερήσει. Εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε μετά από πιέσεις και τρέξιμο της διοίκησής μας και πραγματικά πρέπει να γίνει το γρηγορότερο για το καλό του Δήμου μας και εδώ ακούω ότι προχωράει, είναι ευχάριστο γιατί και εμάς μας είχαν υποσχεθεί ότι θα γίνει και θα ξεκινήσει εδώ και 6 και 8 μήνες. Ούτε στο Φάληρο ξεκίνησε, είχαν βάλει προτεραιότητα το Φάληρο και τον Άλυμο και δεν είχε προχωρήσει και δεν έχει προχωρήσει μέχρι τώρα. Βέβαια, η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι προχωράει. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσει αυτό το έργο που πραγματικά είναι και για μας αναγκαίο για τους δημότες μας. Μετά από την δημιουργία του τραμ, δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα για να περάσει ο κόσμος στην παραλία. Είχαμε αρκετά ατυχήματα και στη οδό Κανάρι και με γίστης, με τα φανάρια που υπάρχουν εδώ πέρα. Είναι αναγκαίο, είναι ένα έργο ζωής νομίζω για το Δήμο και πραγματικά θα πρέπει να γίνει το συντομότερο. Βλέποντας συνολικά το τεχνικό πρόγραμμα, βλέπουμε ότι όλα τα έργα, τα συνεχιζόμενα, τα μεγάλα και τα αναφέρω, είναι έργα τα οποία είχαν εγκριθεί από τη διοίκησή μας, όπως ο παιδικός σταθμός που πρέπει να ξεκινήσει, μάλλον ξεκίνησε και πρέπει να το συντομότερο για να λύσει το θέμα της μεγάλης αναγκαιότητας να αφήσουν τα παιδιά τους παιδικούς σταθμούς, γιατί όπως είπε ο κ. Γιανακόπουλος υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις που δεν έχουν υλοποιηθεί. Άρα θα πρέπει ο παιδικός σταθμός αυτός να προχωρήσει το γρηγορότερο με την καλή επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας, όπως το θέμα του γηπέδου, που πραγματικά και των γηπέδων που πρέπει να προχωρήσουν, είναι λεφτά που έχουν εγκριθεί και έχουν από την προηγούμενη διοίκηση, όπως και οι πεζόδρομοι που έχουν αργήσει και πραγματικά είναι κρίμα που δεν έχουν ήδη υλοποιηθεί των απελακίων για λόγους ενστάσεων στο διαγωνισμό. Τώρα, ως προς το συνολικό τεχνικό πρόγραμμα, θα μπορούσε για μας να έχουν μπει και περισσότερα λεφτά, υπάρχουν στα ταμεία. Έχουμε μια άλλη φιλοσοφία, όμως θεωρούμε ότι για να ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι τα έργα από εδώ και πέρα θα γίνονται με χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διότι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτή είναι η αλήθεια, δεν υπάρχουν χρήματα, άρα θα πρέπει η διοίκηση να βρει τρόπους να εξασφαλίσει μελέτες για να μπορέσει να προχωρήσει σε έγκρισεις χρηματοδοτήσεων για το καλό της πόλης. Η μία είναι το καινούργιο ΕΣΠΑ, πώς λέγεται κύριε Βρήκη, νέο ΕΣΠΑ, και από εκεί και πέρα είναι η περιφέρεια που θα πρέπει να έχει όρημα έργα και εδώ θέλω να επισημάνω με την εμπειρία των 8 χρόνων σαν δήμαρχος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να είναι όρημο και να είναι σε γιατί αν μιλάμε για το θέμα της αναγκαιότητας της δημιουργίας νέου αγωγού στην Κανάρη, πρέπει να σας πω ότι 2 φορές επικαιροποιήσαμε μελέτη και δεν έχει εγκριθεί. Γιατί είναι ένα δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο έργο,
και οικονομικά ξεπερνάει τα 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, άρα θα πρέπει να είναι όριμο και να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορέσει η περιφέρεια να το χρηματοδοτήσει. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, μακάρι η διοίκησή σας να προχωρήσει και να φτάσει σε τέτοια οριμότητα και να βρει λύσεις στο θέμα, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί πάνω από 5.000 κόσμο της περιοχής εδώ του Κάτω Καλαμακίου. Και έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια, δεν έγινε από χρηματοδότηση του Δήμου, διότι δεν μπορούσε. Σας είπα το ύψος της χρηματοδότησης. Οι επαφές με την περιφέρεια ήταν τεράστιες, χρόνο απεριόριστο, σας επισημαίνω ότι δεν είναι εύκολο. Και με τη νέα επιχειροποίηση και θα πρέπει αυτός που κάνει τη μελέτη να έχει τέτοια εμπειρία για τέτοια μεγάλα έργα. Και θα πρέπει να υπάρχει καθημερινή συνεννόηση. Ο κύριος Βρίνιος έχει την εμπειρία, έχει παρακολουθήσει εδώ και 3-4 χρόνια αυτή την πορεία των μελετών, για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να οριμάσει το έργο για να μπορέσουμε να απορροφήσουμε τα χρήματα. Εύχομαι να μπορέσετε να το υλοποιήσετε εσείς αυτό το μεγάλο έργο. Σας επισημαίνω όμως τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες που έχει αυτό το τεράστιο έργο. Ως προς το θέμα του μεγάλου θέματος, των 50 ενεργειών και πάνω που έχουμε κάνει, γιατί αναφέρατε κύριε Δημάρχη και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Μόνη της η περιφέρεια δεν μπορεί να λύσει το θέμα του τυχείου, κύριε Κονδύλη. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να προχωρήσετε. Εγώ, ούτε ο εισαγγελέας δεν έχει απαντήσει ακόμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα. Εκτιμώ ότι θα πάει πακέτο εάν γίνουν έργα με τη Μαρίνα. Είναι ένα δύσκολο θέμα που εμπλέκονται, το ξέρετε, υπηρεσίες πολλές του Υπουργείου Οικονομικών και, εν πάση περιπτώσει, και η προηγούμενος Περιφερειάρχης είχε δείξει διάθεση για τη χρηματοδότηση, εάν αναφέρεται γι' αυτό, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λύσει το θέμα, για τη χρηματοδότηση. Εκεί μπορεί να ποντάρεται για τη χρηματοδότηση του έργου. Αλλά για να φτάσουμε στη χρηματοδότηση χρειάζονται αρκετά βήματα και καλά ξεμπερδέματα με την κτηματική εταιρεία του Πειραιά για αυτό το θέμα. Λοιπόν, τώρα, εκτιμώ ότι μπορούσατε να έχετε βάλει περισσότερα χρήματα στο τεχνικό πρόγραμμα. Εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε, γιατί τα μεγάλα έργα είναι συνεχιζόμενα δικές μας πρωτοβουλίες. Μακάρι, σας επισημαίνω, καινούργια αρχή, δημοτική αρχή είσαστε, δώστε βάση στις μελέτες και τις μελέτες που πρέπει να κάνει και η υπηρεσία, αλλά αν χρειαστεί και απ' έξω, κύριε, βρέστε τρόπους να βρείτε μελετητές ικανούς, γιατί θέλει και ικανότητα και να έχουν σχέση με δημόσια έργα μεγάλα. Λοιπόν, αυτά. Και είναι γενναιότητα να λέτε ότι παραλάβατε, κύριε Δήμαρχε, τα έργα αυτά. Δεν το αναφέρατε, όπως την πεζογέφυρα που κάνατε εμείς 2 χρόνια για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση. Μακάρι να την προχωρήσετε όσο γρήγορα μπορείτε. Όμως δεν είναι απλά τα πράγματα. Αυτά δεν είναι. Τελειώσατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πανέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ο κύριος Δήμαρχος. Κανένας άλλος συνάδελφος. Ο κύριος Παπανικολάου, η κυρία Καμαρινού, η κυρία Καμαρινού, εσείς πρώτη, και η κυρία Πελιά, παρακαλώ. Η κυρία Πελιά. Ευχαριστώ πολύ, είμαστε πολύ τυπικοί. Να σας πω ότι εμείς επιφυλασσόμεθα να τοποθετηθούμε συνολικά επί του τεχνικού προγράμματος στο πλαίσιο της συζήτησης του ετήσιου προγράμματος δράσης, τη Δευτέρα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν έργα τα οποία έχουμε καταψηφίσει, γιατί αφορούν το τεχνικό πρόγραμμα της προηγούμενης διοίκησης, έχουμε δηλαδή ήδη τοποθετηθεί. Υπάρχουν όμως και κάποια έργα τα οποία όντως θεωρούμε αναγκαία. Θα θέλαμε όμως κάποιες διευκρινήσεις από τις υπηρεσίες και γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω μια συνολική τοποθέτηση.
Όχι, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να υποβάλω κάποια. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος θα ασχοληθεί με άλλα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Παλιά. Η κυρία Καμαρινού. Εγώ θα κάνω πολιτική τοποθέτηση, έτσι ακριβώς όπως ξεκίνησε και ο Δήμαρχος. Είναι θέμα πολιτικής στάσης και στρατηγικής το πρόγραμμα, το τεχνικό. Και επειδή ακριβώς το πρόγραμμα απεικονίζεται η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για το ποια και τι έργα θα γίνουν στο επόμενο έτος, χρήσιμο είναι να δούμε με τι κριτήρια καταρτίζεται το τεχνικό λοιπόν πρόγραμμα. Είναι κριτήρια που έχουν σχέση με τις λαϊκές ανάγκες κάθε γειτονιάς της πόλης μας, αλλά και του Δήμου συνολικότερα, ή τα κριτήρια δεν καθορίζονται από το Δήμο, αλλά απλά προσαρμόζονται σε άνωθεν εντολές και κατευθύνσεις. Θα μας πείτε η λαϊκή συσπήρωση, πολιτικολογή και πάλι γενικολογή. Ας δούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Όπως πρέπει να σας είναι γνωστό, οι όροι κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος καθορίζονται από τον οδοστρωτήρα που ψηφίσατε ως πολιτικές δυνάμεις, όλοι εδώ, και λέγεται Καλλικράτης, όπου τονίζεται ξεκάθαρα ότι το ετήσιο τεχνικό πρόγραμμα συνδέεται οργανικά, για όσους, με τα κάθε είδους έσοδα του προϋπολογισμού. Μάλιστα, η πρόσφατη σχετική εγκύκλειος στις 25/7/14 που μεταφέρει τις κεντρικές κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενσωματώθηκε αμέσως στο εθνικό μας δίκαιο, με νόμο λοιπόν 42/70 στις 25 Ιουλίου, δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την Οικονομική Επιτροπή απαιτείται κατελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του. Άλλωστε αναφέρθηκε και ο κύριος Ορφανός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, σας λέει, αφού περικόψατε με την πολιτική αποδοχή σας τα κονδύλια των κρατικών επιχορηγήσεων στους Δήμους, σας καλούμε τώρα με τα ελάχιστα έσοδα που έχετε να κάνετε και τεχνικό πρόγραμμα. Αν δεν μπορείτε σήμερα, κάντε το στο ελάχιστο, στο μίνιμουμ των απαιτήσεων. Δεν ήταν για εσάς. Συνεχίστε. Δεν φτάνει που έχει φύγει ο Δήμαρχος, δεν μ' ακούνε και οι άλλοι. Αύριο θα κληθείτε να βρείτε χορηγούς, επιχειρηματίες για να κάνετε έργο. Έτσι λοιπόν, ακόμα και τα πενιχρά έργα που προβλέπονται στο τεχνικό πρόγραμμα ελέγχονται ασφυκτικά με κριτήριο την επιλεξιμότητα της κάθε δαπάνης σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων. Μετά από τα παραπάνω είναι φανερό σε ποιες λογικές καλούνται να υποταχθούν οι προϋπολογισμοί των δήμων, όπως σταθερά τονίζαμε και λέγαμε στο λαό μας και λέμε ως λαϊκή συσπήρωση, ξεσκεπάζοντας τον πραγματικό χαρακτήρα της λεγόμενης αυτοδιοίκησης. Μόνο αυτοδιοίκηση δεν είναι. Κατά συνέπεια, τα κουτσουρεμένα και περιορισμένα κονδύλια των τεχνικών προγραμμάτων είναι κομμένα και ραμμένα σε κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή είναι στην υπηρεσία και στη λογική της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων κερδών του κεφαλαίου, και είναι προγράμματα που δεν αφορούν τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Και με αυτή την έννοια εμείς τα λέμε αντιλαϊκά. Για του λόγου του αληθές, η κρατική επιχορήγηση για τεχνικά προγράμματα, ο κωδικός 13-11, μειώνεται σε σχέση με το 14 κατά 6%. Η κάλυψη δαπανών για συντήρηση και επισκευές σχολικών κτηρίων, ενώ υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν το 2014, στην πραγματικότητα συντελεί στην επιδείνωση της λειτουργικής κατάστασης και ενδεχόμενα και της στατικής επάρκειας δομικών στοιχείων των
των σχολικών κτηρίων, καθώς παρατείνεται η παθογένεια ενός καθεστώτος πλημελού συντήρησής τους και μάλιστα μετά από έναν ακόμα χρόνο γύρανσης. Με τη διάταξη του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, τα νέα έργα, τα οποία μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, μετά τον έλεγχο νομιμότητας του προϋπολογισμού, μπαίνει ένα ακόμα εμπόδιο στην υλοποίηση έργων που δυνητικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όμως δεν την χάνω της ίδιας προτεραιότητας. Άλλες προτεραιότητες, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει το κεφάλαιο για την αναπαραγωγή του και άλλες η λαϊκή οικογένεια, όχι απλά για την επιβίωση, αλλά για τη ζωή στο σύνολό της, την αναπαραγωγή προς όφελός της του κοινωνικού πλούτου. Έτσι, ό,τι δεν εγγράφεται στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες που απαιτούνται για τον έργο δεν επιτρέπεται να γίνουν, αφού απαιτούν δαπάνη. Και επομένως ακόμα και η ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα μεταθέτει για το επόμενο διάστημα, απροσδιόριστα πότε, το έργο ως προτεραιότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο πραγματικός λόγος που επιφυλάχθηκε για την τοπική διοίκηση, αυτό τον ρόλο φυλάξανε, και είναι ο απαραίτητος κρίκος της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της τάξης που έχει την εξουσία. Επομένως, γι' αυτό, ως λαϊκή συσπήρωση, είτε ως δημοτικές παρατάξεις, είτε ως δημοτικές αρχές, όπου έχουμε αυτή τη δυνατότητα, καλούμε το λαό να αγωνιστεί, να οργανώσει και να διεκδικήσει. Μέσα από αυτό το πρίσμα, τασόμενοι στεναρά και προσιλωμένα υπέρ των δικαιωμάτων και των αναγκών των εργαζομένων, της λαϊκής οικογένειας που καλείται να πληρώσει αυτή την κρίση, δηλώνουμε ότι καταψηφίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. Γιατί τα περισσότερα έργα που είναι της περιφέρειας και έρχονται από την προηγούμενη διοίκηση, θα λέγαμε ότι δεν ξεφεύγουν από τη λογική της ωραιοποίησης μιας εικόνας του Δήμου, ενώ απουσιάζουν τα σημαντικά έργα υποδομής. Δεν διαφωνούμε με την ανάπλαση της λεωφόρου Καλαμακίου, αλλά δεν είναι από τις, πώς να το πει κανείς, από τις χτυπητές προτεραιότητες. Εναρμονίζονται με αυτά του λεγόμενου Συμφώνου των Δημάρχων, όπως μας λέτε σε μια εισήγησή σας, που επιχορηγούνται αδρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί χωράει η κάθε λογής βιοκλιματική ανάπλαση, η ενίσχυση της αστικής κινητικότητας, τα πράσινα δωμάτια, δώματα, τα οποία μοιράζονται διάφοροι τελικά εργολάβοι, με πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους. Μη κυβερνητικές οργανώσεις με τζάμπα εργαζόμενους, πάμφθινους, εδώ κολλάνε και οι κινσέπ και οι εθελοντές και κάθε λογή σύμβουλη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που όλες οι μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού και παρεμβάσεων προτείνονται στον πέμπτο άξονα της προώθησης της επιχειρηματικότητας στο σχέδιο και το πρόγραμμα που μας καταθέτεται. Όπως προείπαμε, μελέτες επί μελετών. Αλήθεια, για το νέο κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται ολόκληρη χρονιά, όλο το 2015, για να γίνει η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Για τον αντισεισμικό έλεγχο των κτηρίων, με συγχωρείτε. Δεν μίλησα καθόλου σήμερα. Θα κάνω πολιτική τοποθέτηση, λίγη υπομονή. Δεν μας ικανοποιεί καθόλου η απάντηση του Δημάρχου στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο προσεισμικός έλεγχος για τα σχολεία του Αλίμου έχει γίνει από την πολεοδομία και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μάλιστα, από την προβλεπόμενη δαπάνη 6.500 ευρώ περίσσεψαν και δηλώθηκαν στην 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως μείωση εξόδων. Ο έλεγχος και η αντισεισμική προστασία είναι πολύ πιο σύνθετο ζήτημα. Δεν πρέπει να περιορίζεται στην οδηγία, σύσταση του Υπουργείου Εσωτερικών, ρώτησα και έμαθα τι έχει γίνει. Η σύσταση το 2013 έγινε προς τις πολεοδομίες να κάνουν έναν έλεγχο.
Ο έλεγχος ο πραγματικός πρέπει να έχει την έγκριση, την εποπτεία ενός εξειδικευμένου δημόσιου οργανισμού αντισεισμικής προστασίας, όπως ακριβώς υπάρχει στη χώρα μας, έχει συγκεκριμένα κριτήρια, η εγκυρότητα των κριτηρίων δεν αμφισβητείται και προβλέπονται από το 1999. Τέτοιου είδους μελέτες όμως δεν αποτελούν, αγαπητοί συνάδελφοι, και δεν εγκρίνονται ως επιλέξιμες δαπάνες. Και ακριβώς τώρα περνώ στο ζήτημα για να δούμε ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εγκρίνει ή δεν εγκρίνει κονδύλια στις περιφέρειες, για τα αντιπλημμυρικά έργα. Μόνο η συντήρηση και ο καθαρισμός φρεατίων, αυτά προβλέπονται στο τεχνικό πρόγραμμα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ενεργειών, το διαβάζω όπως είναι και είναι μακροσκελέστατο, προαπαιτούμενον για τη σύνταξη της μελέτης. Αυτό πρόκειται όταν πρόκειται για την Οδό Κανάρη και κυριολεκτικά αποκαλύπτει τι αποτελεί προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή. Αλλά για ακόμα μια φορά ξεχνιούνται τα απολύτως απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα και στη Λευκόρο Αλίμου, όπου εκεί τα καταστήματα σε κάθε πλημμύρα υποφέρουν. Δεν προβλέπεται ανέγερση νέου σχολείου. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το 8ο Δημοτικό στα Αμπελάκια. Δεν γίνεται λόγος για ανέγερση του 6ου νηπιαγωγείου, όσο για τη δημιουργία του πρώτου κρατικού παιδικού σταθμού, για το οποίο στην ουσία γίνεται πρόταση ένταξης, δεν γίνεται πρόταση άμεσης επίλυσης του τόσο σοβαρού, όπως υπόθηκε, αυτού κοινωνικού προβλήματος. Η ενοικίαση, για παράδειγμα, ενός κατάλληλου κτηρίου και άμεση λειτουργία τόσο του 8ου σχολείου, του νηπιαγωγείου και βεβαίως του παιδικού σταθμού, για μια σημαντική παρέμβαση που θα δώσει επιτέλους μια λύση και ειδικά σε επίπεδο προσχολικής αγωγής, μια ανάσα στα νέα ζευγάρια του Δήμου μας που συνθλίβονται κυριολεκτικά στη μέγενη των δυσκολιών. Από τα στοιχεία που έχουμε εμείς στη διάθεσή μας, πάνω από 200 παιδιά φέτος είναι εκτός παιδικών σταθμών. Το πενιχρό κονδύλι της συντήρησης των σχολικών κτηρίων, μόλις 90.000, δεν μπορεί στοιχειοδός να καλύψει τις ανάγκες τους. Για μια ακόμα φορά προέχει η συμμόρφωση με τις επιλογές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγνοούνται οι πραγματικές ανάγκες συντήρησης. Δεν προβλέπεται επίσης η συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως του κλειστού μπάσκετ, που κυριολεκτικά καταραίει. Χρήματα προβλέπονται για το γήπεδο ποδοσφαίρο και καλώς προβλέπονται. Μετά άλλα τι γίνεται. Όταν πρόκειται για τη συμμόρφωση λοιπόν για τις προηγούμενες οδηγίες, όπως σας λέμε, βρίσκονται τα 250.000 ευρώ για να γίνει ένα έργο για τα έργα συμμόρφωσης των παιδικών χαρών. Σας παρακαλώ πολύ σύντομα. Ολοκλήρωσα. Δεν με αφήσατε να κάνω ηρωική έξοδε. Σας αφήνουμε τώρα. Λοιπόν, τα έργα λοιπόν αυτά συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, γιατί είναι συγκεκριμένες οι προδιαγραφές και τα λοιπά, είναι 10 πλάσια από το κονδύλι που προβλέπεται για τη συντήρηση των παιδικών χαρών. Πραγματικά η παιδική χαρά στο Όστρια έχει διαλυθεί. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας να πω, ότι δεν είναι θέμα καπατσοσύνης, ικανότητας ή μη ικανότητας ενός δημάρχου. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Καλέστε κοντά το λαό να αγωνιστεί, να είμαστε μαζί σας δήμαρχε και πραγματικά να παλέψουμε για τις λαϊκές ανάγκες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παπανικολάου. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πριν πω δύο λόγια για το τεχνικό πρόγραμμα, επειδή προέκυψαν τη συζήτηση και την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου, να πω δύο λόγια μόνο, αν μου επιτρέπετε, για να στάμει σύντομο. Καταρχήν, θεωρώ πολύ θετικό ότι μπαίνουν κάδοι για τα ρούχα. Έτσι, γιατί εκτιμώ ότι κάτι που συμβάλλει και στην προστασία αλλά και στη βελτίωση του περιβάλλοντος είναι πολύ θετικό, γιατί πραγματικά και στα ρούχα υπάρχουν σημαντικές ανάγκες για ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Και καλό είναι αυτό το πράγμα και μακάρι οι δημότες μας και οι πολίτες του Αλίμου να αφήνουν ρούχα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θα βοηθήσει πάρα πολύ πολλές οικογένειες. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Έτσι με εξέπληξε ευχάριστα η τοποθέτηση του Δημάρχου όσον αφορά το κοινωνικό συσίδιο, δεν το περίμενα, ομολογώ. Όταν αναφέρθηκε ότι
η δραστηριότητα αυτή είναι έργο της προηγούμενης διοίκησης και ότι μάλιστα κάποιοι άνθρωποι είχαν έτσι μεγάλη προσφορά σε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έτσι είναι, το κοινωνικό σύνδιο ήταν έργο που το δρομολογήθηκε από τη διοίκηση τη δική μας και κυρίως θέλω να πω ότι ήταν μια μεγάλη προσπάθεια της πρώην αντιδημάρχου της κυρίας Μουτσάτσου, γιατί ξέρω από κοντά τι αγώνα έκανε για να μπορέσει να στρώσει αυτό το πράγμα, έτσι, και θέλω να το πούμε. Είναι σημαντικό πραγματικά να λέμε έτσι τι έχει γίνει και από προηγούμενες διοικήσεις, γιατί ο Δήμος Αλλήμου δεν έφτασε σε αυτό το σημείο, όλοι κάτι κάνανε, έτσι, όλοι έχουν κάνει κάτι. Και εγώ το θεωρώ αυτό σημαντικό, γιατί θεωρώ, κύριε Κονδύλιο, ότι πρέπει να μας διακρίνει ένας πολιτισμικός πολιτισμός. Σήμερα τουλάχιστον που και οι θεσμοί βρίσκονται σε απαξίωση, οι αξίες έχουν καταρακωθεί και θεωρώ ότι ένας πολιτισμικός πολιτισμός πρέπει να μας διακρίνει και να το λέμε. Τώρα, όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, δύο λόγια, γιατί νομίζω ο κ. Σοφανός το κάλυψε απόλυτα, είπε σχεδόν σε όλα τα θέματα. Θέλω να πω δύο λόγια, ότι το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 είναι πολύ φτωχό και ευτυχώς την παρτίδα, κατά τη γνώμη της, τη σώζει τα συνεχιζόμενα προγράμματα, τα συνεχιζόμενα έργα. Από τη δική σας μεριά, δηλαδή, βλέπω, αν δεν κάνω λάθος, η οικονομική αποτίμηση είναι 165.000, 50.000 για σπαρτόστοση, 100.000 δίκτυο ακαθάρτων και η μόνη έτσι καινούργιο, το μόνο καινούργιο που μπαίνει και που εκφράζει και ενδεχομένως και τη φιλοσοφία σας και τις προεκλογικές σας θέσεις είναι για τις 15.000 που βάζετε για τις λάμπες LED. Τα άλλα είναι έργα που έχουν δρομολογηθεί. Βεβαίως η διοίκηση και ο Δήμος έχει συνέχεια και μακάρι πραγματικά όλα αυτά να υλοποιηθούν, γιατί εμείς και θεωρώ όλοι μας εδώ πέρα, έτσι, χαιρόμαστε να γίνονται έργα, έτσι, ανεξάρτητα ποιος προλαβαίνει να τα κάνει, έχει σημασία να γίνονται και εμείς και προσωπικά και εγώ είμαι αυτός που χειροκροτώ και το χαίρομαι και θα τα χαιρόμαστε όλοι. Πράγματι σας δίνει τη δυνατότητα μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα με τα συνεχιζόμενα έργα του 2015 έτσι, να δημιουργηθούν πάρα πολλές έτσι, καλές συνθήκες σε πολλές περιοχές του Δήμου μας και κυρίως στα μεγάλα έργα όπως είναι ο παιδικός σταθμός που είναι ένα σημαντικό έργο γιατί πραγματικά ξέρω πολύ καλά γιατί έχω τρέξει για αυτό το έργο έτσι, και αν ανοίξω το φάκελο της υπογραφή μου θα δείτε το εκεί μέσα για να προχωρήσει και μακάρι να προχωρήσει πολύ σύντομα γιατί είναι ένα σημαντικό έργο. Όπως επίσης τα δύο γήπεδα του Άνω και του Κάτω Καλαμακίου που θα συμβάλλουν θετικά, η πεζογέφυρα που είναι ένα σημαντικό έργο, αλλά και τα μικρότερα έργα που περιλαμβάνονται μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Εύχομαι και εγώ πραγματικά να υπάρξει αυτή η υλοποίηση γρήγορη και σύντομη μέσα στο 2015, να δώσουμε ανάσα σε πολλές περιοχές και γειτονιές του Δήμου. Βεβαίως θα ψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα γιατί είναι έργα προτινόμενα που έχουν δρομολογηθεί και δουλευτεί από την προηγούμενη διοίκηση, τη διοίκηση τη δική μας. Και κλείνοντας, έτσι και μια ερώτηση θα κάνω, αν υπάρχει κάτι νέο για το 8ο Δημοτικό Σχολείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτσας. Ευχαριστώ. Έρχεται οι συνάδελφοι από την παράταξη μας. Έχουν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα και τα έχουν πει, αλλά θα πω και εγώ. Δεν ακούγεις, ναι, κύριε Πέτσα. Λέω τρία πράγματα θα πω μόνο, γιατί και συνάδελφοι εδώ τα είπανε στις θέσεις μας. Θα ευχηθώ μέγιστη υλοποίηση στο τεχνικό πρόγραμμα. Θα επισημάνω επίσης ότι πολλά, τα περισσότερα από τα σημαντικά έργα έχουν ξεκινήσει και έχουν τροπολογηθεί από την επί διοικήσεως της προηγούμενων διοικήσεων. Και ένα τρίτο, κύριε Δήμαρχε, του Φιδίτσιακη, και ένα ηθικό θέμα προηγουμένως που το θίξατε. Πρέπει πράγματι, παραδείγματος χάρη για τη γέφυρα, αυτό μου θυμίζει το εξής. Η γέφυρα και μαζί θα τα θυμόμαστε και με τον κύριο Ορφανό εδώ και όλους ορισμένους συναδέλφους που ήταν από τότε. Θυμόσαστε όταν υπουργός χωροταξίας και περιβάλλοντος είχε προτείνει τότε την υπογειοποίηση της Ποσειδόνος και διάφοροι για ψηφοθυρικούς λόγους τότε αντιδράσανε για τους ευκάλυπτους και την προστασία του περιβάλλοντος κτλ. Και δεν υλοποιήθηκε αυτό το έργο και τώρα φτάνουμε σε σημείο. Μαζί τρέχαμε τότε, αν θυμόσαστε. Φτάνουμε σε σημείο να παρακαλάμε και να τρέχουμε αγωνιωτός να υλοποιηθεί μια γέφυρα ενώ είχαμε ένα τόσο σημαντικό έργο
έτσι, και καλύτερο έργο που ήταν η υπογειοποίηση. Το ίδιο, εγώ τουλάχιστον βάζω πάνω από όλα το συμφέρον του Δήμου, πάνω από οποιαδήποτε πολιτική ψηφοτηρική σκοπιμότητα, και όπως είχαμε κάνει και την πρόταση για την ανάθεση μελέτης για την ένταξη του κτήματος Τράχωνες στο σχέδιο, και διάφορες, θυμάμαι και εκεί όταν το είχαμε βάλει, θυμάμαι στο Άνω Καλαμάκι, διάφορες παραπληροφορικά κέντρα παραπληροφόρησης στο Άνω Καλαμάκι, και λέγανε ότι διάφορες, γι' αυτό λέω το ηθικό που θίξατε κύριε Δήμαρχε και προηγουμένως, και σωστά το θίξατε. Ναι, κέντρο παραπληροφόρησης και με συμμετοχή συμβούλων και από εδώ. Λέγανε ότι άλλη ήταν η σκοπή και δεν ήταν το συμφέρον του Δήμου. Ένα έργο που όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον τα παιδιά μας θα μας ευγνωμονούν ή θα μας κατηγορούν άμα δεν το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος, κυρία Βράνη. Να προσθέσω και εγώ κάτι λιγάκι, γιατί συζητήσαμε και συνολικά και για το ύψος του τεχνικού προγράμματος και δεν ξέρω αν θέλω να προσθέσω κάτι και γονεί. Είναι στα πλαίσια ενός όντως συνολικού προϋπολογισμού. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ο οποίος, αυτό που μπορώ να πω εγώ από την πλευρά, είναι μια τοποθέτηση και ως προς το σύνολο αυτό. Έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ένα ρεαλιστικό προϋπολογισμό και αρκετά μαζεμένο. Θα τα συζητήσουμε βέβαια και τη Δευτέρα. Και, γιατί και σε αυτή τη λογική πιστεύω ότι εντάσσεται και το τεχνικό πρόγραμμα. Δηλαδή να υπάρχει μια συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που ανακοινώνουμε ότι θα κάνουμε και σε αυτά που τελικά στη φετινή χρονιά, γιατί είναι φετινής χρονιάς ο προϋπολογισμός, τελικά θα πραγματοποιηθούν. Έτσι ώστε δηλαδή γιατί θα μπορούσε σαφώς να έχουμε ένα τεράστιο τεχνικό, πολύ μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα, από τον οποίο θα υλοποιήσουμε, ας πούμε, το 5%. Πρέπει σταδιακά και σιγά σιγά η πρόθεσή μας είναι να υπάρχει μια απόλυτη συνέπεια ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και το τεχνικό πρόγραμμα εντάσσεται μέσα σε αυτή τη λογική που εντάσσεται το σύνολο του προϋπολογισμού. Ο λόγος, ο κύριο Δήμαρχο. Λοιπόν, άκουσα μια φράση προηγουμένως από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έτσι έπαθα ένα ρίγος, διότι είπε τη ρήμη του λόγου, λεφτά υπάρχουν στον προϋπολογισμό. Λοιπόν, λεφτά δεν υπάρχουν, κύριοι συνάδελφοι, εκτός εάν ο άλυμος αποτελεί καμιά φωτεινή εξαίρεση από τη γενικότερη φτώχεια που έχουν όλοι οι Δήμοι και όλη η χώρα και όλα τα νοικοκυριά. Τώρα, ποιανών είναι οι ευθύνες που δεν υπάρχουν λεφτά, επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα που ξεπερνάει, νομίζω, τα όρια και της απόψινής, ίσως και της γενικότερης κουβέντας που μπορεί να γίνει σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά θέλω να το επισημάνω αυτό, επειδή δεν το έχουμε κάνει σημαία, για λόγους πολιτικής αντίληψης και για λόγους, αν θέλετε, αισθητικής και για λόγους ευπρέπειας, δεν το έχουμε κάνει σημαία να πούμε βρήκαμε 24 εκατομμύρια ευρώ χρέος. Ούτε θέλουμε να το επικαλεστούμε ως άλοθη για να μην κάνουμε το πρόγραμμά μας. Θα το υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, όπως και να έχει, ανεξάρτητα από το τι χρέος βρήκαμε. Δεν αφορά τον κόσμο το τι χρέος βρήκαμε και δεν νοιάζει τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να δει την πόλη του να είναι ανθρώπινη και λειτουργική. Και επιπλέον δεν είναι και σκόπιμο να κουράζουμε και τους πολίτες και τον εαυτό μας με τέτοιες αντιδικίες. Το χρέος, όπως αποτυπώνεται με οικονομικά στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας, το συνολικό χρέος του Δήμου και νομικών προσώπων, είναι 24 εκατομμύρια ευρώ. Θέλετε να πούμε ότι είναι 14, όπως έλεγε πριν τις εκλογές ο τότε Δήμαρχος και σήμερα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πούμε είναι 14 εκατομμύρια. Και πάλι είναι ένα μεγάλο χρέος. Με 14, όπως λέει ένα τμήμα του Συμβουλίου, ή 24, όπως εμείς έχουμε με στοιχεία και θα τα παρουσιάσουμε και εμείς τα στοιχεία αυτά, εκατομμύρια ευρώ χρέος, δεν μπορείς να πεις ότι θα κάνεις ένα πλούσιο τεχνικό πρόγραμμα. Δεν μπορείς να κάνεις μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Από πού θα βρούμε λεφτά? Καλά, δεν είπα, κύριε Ορφανέ, ότι τα φάγατε εσείς τα μπουζούκια τα λεφτά. Με συγχωρείτε, εντάξει, δεν είπα ότι είναι προσωπικό σας το χρέος, αλλά ο Δήμος μας έχει ένα συσσωρευμένο χρέος 24 εκατομμύρια ευρώ. Προμηθευτές, κάποιοι εργαζόμενοι, τα επιδόματα, θέματα γης, δάνεια από παλιότερα. Εγώ δεν είπα ότι είναι δικό σας δημιούργημα το χρέος. Σας παρακαλώ πολύ, αν θέλετε, πάρετε το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, καλά, δεν έχουμε προσωπικά σε εσάς. Ως προς τη θέση αυτή που λέει λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε λοιπόν σε ένα πλαίσιο ρεαλιστικό, υπεύθυνο, συγκροτημένο, με προγραμματισμό, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Και δεν συμφωνώ με την άποψη που λέει ότι όλο το 2014, δηλαδή όλο το τεχνικό πρόγραμμα που συνεχίζουμε το 2015, είναι αργαδρομολογημένα.
Εδώ τα έχουμε ψηφίσει. Τρεις φορές έχει έρθει η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και αυτό το τεχνικό πρόγραμμα του 2014, που σήμερα λέμε ότι το συνεχίζουμε και το 2015, είναι ένα τεχνικό πρόγραμμα που έχει προέλθει από τρεις αλλεπάλληλες αναμορφώσεις που κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα, προφανώς και αυτό που εισηγούμαστε σήμερα έχει την πολιτική μας σφραγίδα και δεν επιφυλασσόμεθα να φέρουμε αναμόρφωση του χρόνου τον Ιούνιο. Εμείς από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα κάναμε αναμορφώσεις και αυτό που σήμερα παρουσιάζουμε έχει ενσωματωμένες τις αναμορφώσεις και την πολιτική μας κατεύθυνση. Λοιπόν, προφανώς και τίποτα δεν είναι εύκολο, όπως είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, αλλά δεν χρειάζεται να το λέμε αυτό συνέχεια. Εμείς είμαστε εδώ και για τα εύκολα και για τα δύσκολα. Και βεβαίως, δεν λέμε ότι η περιφέρεια θα μας φτιάξει μόνη της την τρύπα στην παραλία ή όλα τα άλλα. Χρειάζεται συνεργασία. Και χαίρομαι και σας το λέω και οφείλω να καταθέσω που με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση βλέπω ένα πρόσφορο έδαφος δημιουργικής και ουσιαστικής συνεργασίας. Χαίρομαι πάρα πολύ και πρέπει να το καταθέσω. Δηλαδή, έχω δει ανοιχτά αυτιά, αν μη τι άλλο. Πρέπει να το πω. Κάνουμε λοιπόν εμείς κάποιες μελέτες, κάνουμε επικαιροποιήσεις, θα τις υποβάλουμε στην περιφέρεια με πάρα πολλές δυσκολίες. Ας πούμε, αυτό που υπόθηκε για την τρύπα, έχει πάει η κυρία Δημοτεχνικών και ξαναπάει μαζί με τον διευθυντή και ξαναπάει και ξαναπάει στον εισαγγελέα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ο εισαγγελέας έχει φτιάξει έγγραφο προς την κτηματική υπηρεσία του Πειραιά και λέει ή θα αναλάβουν την ευθύνη του σαν διευθυντή του χώρου. Δηλαδή το ελάχιστο, να σας δώσουν την άδεια να παρέμβετε, να το φτιάξετε εσείς. Εμείς δηλαδή που θα συνεργαστούμε με την περιφέρεια. Ή θα τους ασκήσω ποινική δίωξη. Τι θα κάνουμε. Όταν είναι ένας κρατικός φορέας και έχει μια περιουσία δημόσια και γίνεται ζημιά και καταστρέφεται και έρχεται ένας τρίτος, εμπροκειμένο ο Δήμος μας, και λέει θα στο φτιάξω εγώ με δικά μου έξοδα, με δική μου μελέτη. Και του λέει το κράτος, όχι άστο, όχι δεν θέλω. Να βουλιάξει, να γκρεμίζεται, να πέφτει ο κόσμος να χτυπάει. Δεν θέλω. Πραγματικά εκεί πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι κάποιοι. Δεν ξέρω αν είναι υψηλόβαθμα ή μεσαία ή χαμηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου, αλλά πρέπει να πάνε κατηγορούμενοι. Διότι είναι ανάλγητοι, ανεύθυνοι και απαράδεκτοι. Εν πάση περιπτώσει όμως, σαφώς και έχουν τις δυσκολίες τους, σαφώς και έχουν τις γραφειοκρατίες τους, αλλά τα προχωράμε. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο Δήμος μας, δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Έχουν μια θετική συμβολή, μικρή ή μεγάλη, όλοι προηγούμενοι. Και έχουν και μια αρνητική συμβολή, μικρή ή μεγάλη, όλοι προηγούμενοι. Μας κρίνει ο λαός και μας κρίνει, αν θέλετε, και εκ των υστέρων το αποτέλεσμα. Λοιπόν, εμείς δεν παίρνουμε τη διαδικασία του να πούμε ποιανού είναι το έργο. Εδώ συμφωνώ με την άποψη του Κουκουέ πλήρως. Το έργο είναι του λαού. Τα χρήματα είναι των δημοτών, των πολιτών, του λαού. Αυτοί πληρώνουν το δικό τους το έργο. Όλοι για την ωριμότητα ενός έργου συμβάλλουν. Και η προηγούμενη διοίκηση, και η προπροηγούμενη, και η δική μας. Και κάποια θα τα εκτελέσουμε εμείς, κάποια άλλα θα τα προετοιμάσουμε εμείς και θα τα εκτελέσουν οι επόμενοι. Τι να κάνουμε, δεν θα πούμε είναι δικό μας το έργο και δεν μας νοιάζει, εμάς μας νοιάζει να γίνει το έργο, να γίνουν τα έργα. Δεν μας νοιάζει. Ας πει ο καθένας που είναι δικό του, δεν μας πειράζει. Αρκεί να γίνουν κάποια πράγματα στην πόλη μας, να γίνουν κάποιες υποδομές. Και με αυτό το τεχνικό πρόγραμμα δίνουμε μία κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση? Ασφάλεια, αισθητική, παιδιά, δημόσιοι, κοινόχρηστοι χώροι. Τα πιο πολλά χρήματα, αν δείτε που έχουμε βάλει, είναι διαμόρφωση κοινοχρηστών χώρων. Ένα ποσό. Συνεχιζόμενο το 2014, αλλά που προήλθε από αναμόρφωση. Πήραμε δηλαδή 250.000 που ήταν για άσφαλτο και τις κάναμε διαμόρφωση κοινοχρηστών χώρων. Δηλαδή παιδικών χαρών, πλατιών κλπ. Για να γίνουν οι χώροι προσβάσιμοι και χώροι συνάντησης για όλο τον κόσμο. Και ειδικά για τις οικογένειες, τους ηλικιωμένους, για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Λευκά. Ναι. 22 υπέρ, 1 κατά. Εμείς, κυρία Πρόεδρε, απέχουμε από τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Κυρία Πελιά και κυρία Πελιά. Από εκεί. Από εκεί. Η επίκαλη. 20 υπέρ, 2 αποχή. Ένα κατά. Θέμα 14. Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνησης για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ΑΗΦΟΡΟ ενέργειας ΔΑΕ στο πλαίσιο του συμφώνου των Δημάρχων. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Καταψηφίζετε. Καταψηφίζουμε. Και δεν θα σας πω για τα επόμενα. Κυρία Πελιά, επίσης. Κυρία Καμαρίζα,
Κυρία Πελιά, έχει το λόγο. Θέλω να πω πολύ σύντομα ότι είναι πολύ μεγάλη συζήτηση περί αειφορίας και προστασίας του περιβάλλοντος κτλ. Είναι όμως πολύ σημαντικό να παίρνουν οι Δήμοι η πρωτοβουλία προστασίας του περιβάλλοντος. Απλώς αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε μία εισήγηση, είναι αναλυτική, πλην όμως υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μας βρίσκουν πολύ αντίθετα. Ποια είναι αυτά τα σημεία? Πρώτα αφορά τη χρηματοδότηση. Εμείς πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση πρέπει να είναι μόνο δημόσια ή από κοινοτικούς πόρους, που είναι πάλι δημόσια χρήματα. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε είσοδο ιδιωτών και δεν μπορεί να εμφανίζεται ως πανάκια ο ιδιώτης τη στιγμή που το καημένο, ας πούμε, το κράτος δεν έχει λεφτά. Γιατί ξέρουμε ότι το κίνητρο του ιδιώτη είναι πάντοτε το κέρδος. Εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την εισήγηση για τα χρηματοδοτικά σχήματα. Επίσης νομίζουμε ότι υπάρχουν κάποια σημεία που ίσως χρειάζονται περισσότερη διευκρίνηση, δηλαδή στην πρώτη φάση από τη μεριά του Δήμου μας βεβαιώνεται ότι θα γίνει μία συστηματική παρακολούθηση, μία καθοδήγηση στην πρώτη φάση και σε όλα τα στάδια της μελέτης. Θα μας εγγυηθεί κάποιος ότι αυτή η μελέτη δεν θα κατατίσει τον κάλφο των απορριμμάτων, ότι πραγματικά δηλαδή θα φτάσουμε ενεργειακά και τα δημοτικά μας κτίρια και τα σπίτια μας και όλα στους στόχους του 2020. Λοιπόν, εμείς έχουμε σοβαρές αμφιβολίες, παρότι είμαστε υπέρμαχοι μιας περιβαλλοντικής πολιτικής και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική πολιτική χωρίς την διάσταση την περιβαλλοντική. Και σε αυτό το σημείο θέλω να συμπληρώσω ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μια άλλη πλευρά στην προστασία του περιβάλλοντος και πολύ θα θέλαμε να δούμε και την άποψή σας γι' αυτό. Τέλος, να σας πω, νομίζουμε ότι έχει αξία, ότι ακόμα και το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πλέον παραδεχτεί πριν από έναν ή δύο μήνες ότι οι ιδιωτικοποιήσεις τελικά δεν έχουν βοηθήσει την ανάπτυξη έτσι όπως παρουσιάζεται. Αντιθέτως, προκάλεσαν προβλήματα στρατηγικούς κυρίους τομείς, όπως είναι το νερό, τα απορρίμματα και γενικά οι υποδομές. Λοιπόν, ας τα έχουμε υπόψη μας αυτά για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Κατά. Λευκά. Είκοσι υπέρ, δύο λευκά, ένα κατά. Θέμα 15. Έγκριση και λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας προμηθειών και υπηρεσιών. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Θέμα 16. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου Αδιπάλ ΑΕ. Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, φτάνουμε σήμερα να εισηγηθούμε ως Γενική Συνέλευση της ΑΔΙΠΑΛ, έτσι. Το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή επέχει θέση Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Επιχείρησης. Φτάνουμε σήμερα να το εισηγηθούμε. Μετά από μία καθυστέρηση 3,5 μηνών, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και ο μισός Δεκέμβρης, η οποία οφείλεται καθαρά στη διαδικασία τη γραφειοκρατική που βάζει ο νόμος. Μπας περιπτώσει όμως, καλό αργά παρά ποτέ. Εμείς προτείνουμε λοιπόν τα ακόλουθα ονόματα σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΔΙΠΑΛ. Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος και προτείνουμε ως τακτικά μέλη τον κύριο Μπλουγουρά, τον κύριο Φαλκονάκη, τον κύριο Μιλιώνη, τον κύριο Κατσάλα, τον κύριο Νίκα και ως αναπληρωματικά την κυρία Ζαχαριά, τον κύριο Μπαταγιάννη, τον κύριο Στεριάδη και τον κύριο Μπάκα. Υπάρχει μία θέση τακτικού μέλους για την αντιπολίτευση, σύμφωνα με το καταστατικό,
Και υπάρχει και η αντίστοιχη στους αναπληρωματικούς. Εντάξει, θα είναι κατά ένας λιγότερο της διοίκησης ένας στους αναπληρωματικούς. Να μπει και ένα μέλος ακόμα από αντιπολίτευση για να μπορέσουν άλλη μια παράταξη να έχει μια εκπροσώπηση και να λαμβάνει γνώση άμεσα. Σημειώνω ότι η πρότασή μας είναι για τον κύριο Νίκα να έχει και χρέη διευθύνοντος συμβούλου στην επιχείρηση και να είναι με αμοιβή κανονικά εργαζόμενος εκεί. Η αμοιβή που προτείνουμε είναι 1.100 ευρώ καθαρά για τα καθήκοντα αυτά του διευθύνοντος συμβούλου. Ευχαριστώ. Κύριος Ορφανός. Όχι ο κύριος Πέτσας, αλλά νομίζω ότι στην προηγούμενη Συμβούλιο αντιπροσωπευόταν από τρεις αγωνιστικές παραθέσεις. Τώρα είναι 5-6 παρά την ώρα που μπορούμε. Μπορούμε, έχουμε τρεις θέσεις. Αυτό το συζητήριο δεν εσείς, εμείς δεν έχουμε. Δεν συνεννοούμε κανένα. Εντάξει μου, εγώ και ο κύριος Πέτσας. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα της αμοιβής, είναι θεματικό σας. Εμείς δεν είχαμε βάλει έμισθο και δεν συμφωνούμε. 8 χρόνια δεν υπήρχε έμπιστος διευθύνων σύμβουλος για αυτή τη θέση. Δεν νομίζω, λέτε για διευθύνων. Δεν υπήρχε έμπιστος. Δικό σας θέμα είναι, εμείς δεν μπορούμε να το στηρίξουμε αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Πελιά. Νομίζουμε, κύριε Δήμαρχε, ότι τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω αυτό πουθενά, ότι υπάρχει μια αλλαγή η οποία θα έπρεπε να φαίνεται. Εμείς εκπροσωπούμαστε στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Αντιπάλ, ενώ ήμασταν και η τελευταία δύναμη στο προηγούμενη δημοτική περίοδο. Και εκπροσωπούμαστε παρόλα αυτά. Εκπροσωπούμασταν, βάση περιπτώσει. Τώρα βλέπουμε ότι από τις πολλές παρατάξεις της μειοψηφίας θα μπορέσουν να εκπροσωπηθούν δύο. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Ορφανός, θέλει να είναι και ο αναπληρωματικός από την ίδια παράταξη, από ό,τι καταλαβαίνω. Άλλη μια θέση μένει. Δεν μπορεί στην Αντιπάλη να μην υπάρχει η μειοψηφία, κύριε Δήμαρχε, αντιπολίτευση. Πώς ήμασταν τότε όλοι, εκπροσωπούμασταν. Δεν ήταν όλοι. Ήταν δύο παρατάξεις. Και τώρα δύο παρατάξεις θα είναι. Κύριε Ορφανέ, δεν ήταν ο κύριος Τσαμπαρλής στην προηγούμενη της αντιπάλης. Και εμείς. Ο κύριος Δουρίδας δεν ήθελε να... Δεν ήθελε ο κύριος Δουρίδας. Δεν ήθελε ο κύριος Δουρίδας και γι' αυτό ήταν να συμφωνήσει έτσι. Εμείς απέχουμε κιόλας από αυτή τη διαδικασία. Το ίδιο και εμείς. Μετά που... Συνεπώς. Να συνεχίσω, κύριε Δήμαρχε. Εμείς έχουμε αποφασίσει ως δημοτική κίνηση ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αντιπάλ θέλουμε να έχουμε εκπρόσωπο. Πέρα από διάφορες ενστάσεις και τα λοιπά που υπάρχουν. Θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο. Μπορείτε να μου διευκρινίσετε. Είναι τρία τα μέλη από την μειοψηφία. Δύο είπατε. Γιατί αν είναι δύο, ο κύριος Ορφανός θέλει ένα τακτικό και ένα πληρωματικό. Είναι ένα το μέρος της μειοψηφίας, έτσι, και λέμε ότι και ένα μέρος ένα πληρωματικό θα το πάρει, δεν θα το πάρει η μειοψηφία όπως προβλέπει το γραφικό, θα το πάρει η μειοψηφία πάλι. Δηλαδή το μέρος που παρίζετε εσείς θα είναι ένα πληρωματικό, θα είναι ένα πληρωματικό, κανονικά, έτσι. Απλώς θα είναι ένα πληρωματικό, θα είναι τακτικός. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Όνομα, κυρία Πελιά. Θα ορίσουμε τον κύριο... Τον κύριο Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο. Ψηφίζουμε. Ο κύριος Μέξης. Εμείς σαν παράταξη δεν έχουμε πάει σε καμία θέση. Γι' αυτό και δεν το ψηφίζω. Δεν είναι ο λόγος ούτε για τα πρόσωπα τα οποία έχει πει ο κύριος Δήμαρχος, ούτε για τη λειτουργία τους. Μας έχουν βγάλει εκτός των διαδικασιών, οπότε από εκεί και πέρα δεν πάω να ψηφίσω πουθενά. Απέχετε δηλαδή. Κύριος Πέτσας. Thank you.
και απόψη εμπονώμε τα συναδέλφους εδώ που τοποθετήκανε προηγουμένως. Από την εμπειρία που έχω πάντα στην εταιρεία αυτή τη δημοτική, δεν λέγεται ανεπάλλητη όπως λεγόταν προηγουμένως, ανεδά, πάντα συμμετείχε, υπήρχε πιο πλουραλισμός. Συμμετείχαν, μπορεί δηλαδή στα μέλη η διοίκηση θα έχει οπωσδήποτε την πλειοψηφία, αλλά μπορεί να τοποθετηθούν, να συμμετέχουν στα μέλη και από τους άλλους συνδυασμούς. Ναι. Να υπάρχει ένας πλουραλισμός. Η διοίκηση θα έχει την πλειοψηφία για να εκτελέσει το έργο της και την πολιτική της. Νομίζω ότι μπορεί να, και θα έπρεπε να συμμετέχουν και άλλα μέλη από άλλους συνδυασμούς και όχι μόνο ένα μέλος. Νομίζω να είναι πολύ έτσι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος και μετά περνάμε στην ψηφοφορία. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μία ιδιαιτερότητα. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο και μάλιστα δημοσίου δικαίου που να ορίζουμε διοικητικό συμβούλιο. Είναι ανώνυμη εταιρεία που ακολουθεί όλη την νομοθεσία και όλη την πρόβλεψη των ανωνύμων εταιριών και το καταστατικό της, το οποίο δεν το φτιάξαμε σήμερα. Το καταστατικό της το έχει ψηφίσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με την προηγούμενη σύνθεσή του. Προβλέπει ότι συμμετέχει, πρέπει να είναι μη αιρετήτα μέλη, έτσι, εκ πλην του Δημάρχου και ενός δεύτερου εκπροσώπου της αντιπολίτευσης, ο οποίος εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης είναι και ο μοναδικός προβλέπτης του Διοικητικού Συμβούλιου. Πρώτον. Δεύτερον, οι παρατάξεις ήταν τρεις, έχουν γίνει πέντε. Καλό είναι που υπάρχουν πολλές παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι φύση αδύνατον, όμως σε ένα, τι είναι, πενταμελές, εφταμελές, τι είναι όργανο, εφταμελές, να χωρέσει και η πλειοψηφία και πέντε παρατάξεις. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε και μαγικά. Αλλά δεύτερο μέλος μπορούσαμε. Δώσαμε ένα μέλος από τους αναπληρωματικούς. Για ακριβώς για να υπάρχει μια ενημέρωση. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα εσωτερικό των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όπως έχετε κάνει συνεννοήσεις σε όλα τα προηγούμενα θέματα και τα νομικά πρόσωπα, να κάνετε και εδώ μια συνεννόηση. Και να υπάρξει και μια εναλλαγή. Λοιπόν, κάποια πράγματα μην ζητάτε να τα κάνει όλα η διοίκηση, κάντε κι εσείς μια συνεννόηση. Τι να σας πω. Χρόνια υπήρχε αυτή η συμμετοχή. Εσείς την αλλάζετε. Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, ξέρω ότι η διαδικασία της προφορίας δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι λεπτά και να λύσει το κάτω, κύριε Δήμαρχε. Μας λέτε να τα βρούμε μεταξύ μας. Θεωρώ ότι το 7 γίνεται, είναι 6 και 1, αλλά είναι και 5 και 2 και είναι μια χαρά οι συσχετισμοί, αν θέλετε να είστε ασφαλείς ως προς την πλειοψηφία. Εντάξει, είναι ένα από τα θέματα που λέμε είναι πολιτικής βούλησης. Δεν είναι έτσι απλώς να παρακολουθούμε. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια πολύ σημαντική εταιρεία και θέλουμε να είμαστε, όχι μόνο εμείς, να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή από την αντιπολίτευση. Αλλά καταθέσαμε ένα πρόσωπο ως πρόταση, έναν συμπολίτη μας. Αυτή τη στιγμή τι ψηφίσουμε, ο κύριος Παπαδόπουλος δηλαδή, τι είναι. Τα ονόματα που προτείναμε όλοι και εγώ και εσείς κύριος Ιωαννός, όλοι οι υπόλοιποι προτείναμε για τις θέσεις που υπάρχουν, αυτά τα ονόματα που ψηφίσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τακτικά και πραγματικά. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένα πραγματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή τη διευκρίνηση δεν ήταν. Ο κύριος Ιωαννός όμως έχει πει ότι ο κύριος Πέτσας είναι αναπληρωματικό. Να σας διαβάσω τα ονόματα. Για αναπληρωματικούς μιλάμε, κύριε. Τακτικά. Ναι, κύριε, ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Το ρώτησα πριν. Ένα λεπτάκι να σας ανακοινώσω όλα τα ονόματα. Δύο, ενώ είναι τρεις. Όπως έχουν διαμορφωθεί. Τακτικά. Ανδρέας Κονδύλης, πρόεδρος. Πλουγουράς Δημήτρης. Φαλκονάκης Μιχάλης. Μιλιώνης Χάρης. Κατσάλας Δημήτρης. Νίκας Νικόλεος. Και Ορφανός Αθανάσιος. Αναπληρωματικά. Ζαχαριά Εφροσύνη. Παταγιάννη Στέφανος. Αστεριάδη Στράτος. Μπάκας Γιάννης. Πέτσας. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος. Ψηφίζουμε. Παρακαλώ, κύριε. Επειδή έγινε διακοπή, εφόσον έχει τελειώσει η ψηφοφορία, δεν έχει η ψηφοφορία, δώσαν τον λόγο στην κυρία Πέτσα. Τα υπέρ έχουν τελειώσει. Ορίστε. Τα υπέρ προλάβαμε να πούμε. Δεν τελειώσει η ψηφοφορία. Με συγχωρείτε, δώσατε λόγο στην κυρία Μπελιά. Άρα δεν έγινε η ψηφοφορία. Για να διευκρινιστούν τα ονόματα. Για ποια ονόματα ψηφίζουν. Θα πρέπει να διαχωρίσετε με το θέμα τη αμοιβή. Έτσι. Θα είναι διαφορετικό. Δεν πάει πακέτο.
Δεν λέει το θέμα αμοιβή διευθύνοντος συμβούλιο εδώ μέσα. Να ορίσουμε το πληθωρίσμα να μην είναι λίγο. Όχι, αυτό πρώτα θα το κάνει το διοικητικό συμβούλιο. Τι λέτε. Η διοικητική συνέλευση, το καταστατικό έτσι, αλλά τη διοικητική συνέλευση. Πού το έχετε εκεί. Έχετε εσείς να λέει κάτι άλλο. Όχι, εγώ έχω την γράμμα αυτή. Φέρτε τη νομική σύμβουλο και δεν τη φέρα τη νομική σύμβουλο. Κύριε Φανέ, το έχω εξεργαστεί με την νομική σύμβουλο και είναι έτσι όπως το λέω. Το μάλλον τόσο αν είναι εκ περισσού και δεν χρειάζεται, δεν θα ισχύσει αυτό. Άρα, δηλαδή δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε. Μπορούμε όμως, έτσι λέω όμως. Λοιπόν, εγώ βάζω ένα θέμα να το ξανασκεφτείτε κύριε Δήμαρχε. Δύο μέλη, ένα μέλος τακτικό στα 7, πραγματικά είναι πρωτόγνωρο. Και τι το κάνατε, δηλαδή, εγώ δεν το έκανα, το παρέλαβα. Εγώ έβαλα δύο και έδωσα και τη διάθεση στον κύριο Λουρίδα να έρθει και δεν ήθελε. Εσύ το φτιάξατε έτσι, δεν το παρακαλώ. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ευκαιρία τη δικιά σα. Στην ευκαιρία τη δικιά σα. Με συγχωρείτε, πώ λειτουργούσαν τόσα χρόνια. Παράνομα, τι λέτε κύριε Παράνομα. Τι λέτε κύριε Παράνομα. Τι διαδικασία. Εγώ δεν φταίω. Η κυρία Πρόεδρος έδωσε το λόγο. Έδωσε το λόγο στην κυρία Μελιά για να διευκρινίσουμε τα ονόματα. Κάνε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ. Όχι, δεν θα είμαι αφωνάς κανένα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια. Μετά από τόσα χρόνια δεν έχετε τη διάθεση να δώσετε ένα άλλο μέλος στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι κατακριτέο για εμάς. Συγγνώμη, συγγνώμη, επιτρέπετε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Μέλη. Εσείς ήσασταν ο πρώτος, κύριε Ορφάνε, που την προηγούμενη φορά όταν μοιράζαμε τις θέσεις, είπατε να μην πούμε εμείς μέσα. Και τώρα μιλάτε για προγραμματισμό. Τι σχέση έχει αυτό που λες εσύ. Κύριε Ορφάνε, θα σε ρωτήσω. Ακούστε τώρα, δεν θέλεις προγραμματισμό. Είπες. Μάθε! Τι να μάθει! Συζητάμε τώρα, μάθε! Αυτό που σου είπα! Ασχολήσουμε τη διοίκηση, όχι μαζί. Με όλους ασχολούμαι. Το καταλαβαίνω. Με όλους ασχολούμαι. Τη διοίκηση ασχολούμαι. Για να καταλαβαίνεις τη συζήτηση. Παρακαλώ, κύριε Ορφανέ. Κοίταξα να δεις. Κύριε Μέξα. Σας παρακαλώ. Εσύ όμως μπορεί να βγει το ξαναγίνει την παγόνα. Πρόσεχε. Εσύ εκτίθεσαι. Άσε με σε παρακαλώ. Κύριε Ορφανέ, σας παρακαλώ πολύ. Θα διακόψω το συμβούλιο. Σας παρακαλώ. Με νόζερ δεν μιλάω. Κύριε Μέξα. Το πιάσες. Γι' αυτό κατάντησα λίγο. Κύριε Μέξα, σας παρακαλώ. Αυτό που είπα. Άσε το σε παρακαλώ. Κύριε... 8 χρόνια δήμαρχος είναι υπέρα. Να κάνω μία ερώτηση για να καταλάβω. Στην εισήγηση δεν είχαμε... Κύριε Μέξα, σας παρακαλώ. Μην διακόψετε. Κύριε Πέτσα. Ωραία, σας παρακαλώ πολύ να να μιλήσει η κυρία Πύριζα και αν θέλετε να σας δώσω το λόγο. Ήδη έχει αρχίσει το μιλάει. Κύριε Ορφανέ. Κυρία, δύο πράγματα θέλω να... Μία διευκρίνηση. Στην εισήγηση μέσα δεν υπάρχει κάτι για την αμοιβή. Δηλαδή, καλό θα ήταν, εκτός αν κάνω κάποιο λάθος. Για την αμοιβή αυτή που είχαμε πριν, υπάρχει κάτι στην εισήγηση. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε. Όχι, όχι. Είναι βάγια, γιατί θα συμπληρώνω το συμβούλιο, αν κάτι έχει ξεφύγει. Εντάξει, καταλαβαίνετε όμως ότι επειδή αυτά είναι και πολιτικές θέσεις ορισμένες φορές, όταν έχουμε τέτοιες συμπληρώσεις, δεν είναι και εύκολο και για εμάς. Άρα. Εντάξει, απλώς θα πρέπει να το καταλάβετε. Και καλό είναι ότι όταν λέμε ψηφίζουμε, αν υπάρχει κάποια αλλαγή, να είναι πιο ευδιάκριτο από τον Πρόεδρο. Δηλαδή, παρακαλούμε να μας πούνε ότι, ξέρετε, θα έχουμε αυτό ή και αυτό, ή μπορεί να ήταν σε χωριστό επίπεδο. Εμείς πάντως ξαναλέμε, κάνουμε μία πρόταση, άμα θέλετε, να το αποσύρετε και να το ξανασκεφτείτε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πέτσα, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι όσον αφορά. Απλώς και με στιγμή.
έτσι λίγο έξω μαλλιωθεί η κατάσταση, νομίζω, από τα μέλη, από αυτούς που προτείνει η διοίκηση, όπως είχαμε κάνει και εμείς, ας προταθεί και δεν έχει καμία συνέπεια, δηλαδή υπάρχει, όπως είπαν όλοι εδώ της αντιπολίτευσης. Αυτό, μπορεί να εσείς να δεχτείτε ένα μέλος που είναι από κάποιο όπως είχαμε κάνει και εμείς. Δεν το έχουμε σε αυτό το θέμα, δηλαδή καταλάβουμε πια να επαναλαμβανόμαστε οι ιστορικές. Κύριε Μέξα, συνεχίζετε να απέχετε, όπως δηλώσατε. Κυρία Καμαρινού, επίσης. Κύριε Μέξα, τόση ώρα δεν μιλάω, δεν απέχετε γιατί δεν συμμετέχουμε, δεν είναι αυτή η διαμαρτυρία μας. Εμείς διαφωνούμε και το έχουμε εκφράσει, το έχουμε τοποθετηθεί. Ψηφίζουμε, υπέρ. Με τα 1100, χωρίς τα 1100. Κατά. Λευκά. Εμείς θέλουμε να κάνουμε διευθύνηση ψήφου, κυρία Πρόεδρε. Τίποτε. Διευθύνηση ψήφου. Ένα λεπτάκι, θα τα πούμε. 17 υπέρ, 4 λευκά, 2 αποχή. Το λευκό έχει σχέση με το συνδέεται ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλετε να διευκρινιστεί στην ψήφο. Με την αμοιβή 1.100 ευρώ, για την οποία εμείς δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι, όπως είπε η κυρία Πίρζα, είναι και πολιτικά αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτο έκτακτο. Κύριε Γιανακόπουλε. Συνεχίζουμε το πρώτο και να φέρετε να αρχίσει να μιλάτε. Πώς είναι δυνατόν να προτείνουμε δύο άτομα και να ψηφίσουν τα πρώτα δύο. Πρώτο έκτακτο. Λήψη απόφασης τροποποίησης συνταγμένων που αφορούν τη συνέχιση της λειτουργίας κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας έως 36 του 2015. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Κατά. Κατά. Κυρία Καμαρινού, θέλετε να πάρετε το λόγο. Σύντομη, για ποιες δομές αναφερόμαστε και γιατί είναι τώρα εκφράσεις νέο μνημόνιο, συνεργασίας, επέκταση κτλ. Ποιες εννοείται τέλος πάντων, γιατί δεν υπάρχει σύγκριση. Όσον αφορά το Δήμο Ολίμου, αφορά το κοινωνικό φαρμακείο, πήρε παράταση για τους φαρμακοποιούς μέχρι και 36. Οπότε, υπέρ. Κατά. Λευκά. 20 υπέρ, 1 κατά, 2 λευκά. Κυρία Πανούση. Θέμα δεύτερο έκτακτο. Έγκριση της 99 κάθετος 2014 απόφασης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Δημοτική Παιδική Σταθμή με τίτλο Πέμπτη αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014. Ψηφίζουμε. Ομόφωνα. Όχι, ομόφωνα. Φαντάζεται ομόφωνα. Υπέρ. Κατά.